Γιατί είχαμε εξομολογήσεις. Πάνε και χρόνια. Σωστό. Αλλά άμα θέλει να το επαναλάβει στον αέρα, εντάξει, αλλιώς δεν μπορώ να την δεν είναι κακό. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο ερωτευμένη η Ελίνα στο ρόλο στη πέρα στο δεξί. Ναι, υπήρξε ερωτευμένη με τον χαρακτήρα που υποδίθηκε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης στο πέρα στο δεξί. Τον Αντρέα, εντάξει. Ήταν με μια παρουσία, δεν ήταν μόνο του. Εντάξει, κάτι βοήθησα κι εγώ. Κάτι έκανε. Εντάξει, όμως μου πέρασε μετά, δεν ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό, λέει. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, μετά τακτοποιήθηκε, έτσι. Εντάξει, μια χαρά, δεν έχω παράπονο κανένα. Αυτά. Δεν να πεις ότι βρήκε κάποιον άλλον και ενθουσιάστηκε με κάποιον άλλον. Έκανε οικογένεια το κορίτσι, εντάξει. Πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε, σε ποια φάση σε πετυχαίνουμε τώρα, πολύ δημιουργική. Ξεκίνησε χρονιά πάρα πολύ δημιουργικά. Οπότε τώρα τελειώνοντας τα γυρίσματα μια ταινία για την οποία θα πούμε σε λίγο. Θα περιμένω λίγο να περάσει ο χειμώνας, γιατί δεν σας κρύβω ότι εντάξει, έχω μια ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση με τον κορονοϊό. Οπότε θα δούμε πιο επισταμένος με τον νέο χρόνο για ένα καινούριο εγχείρημα. Άρα θα κάνεις λίγο back τώρα, περιμένουμε όλα τα νέα σχέδια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά διπλός ρόλος. Σε είδαμε με μαλλιά, με μουσια, με αλλαγή πάρα πολύ πάνω σου. Ναι, ναι, ναι. Πώς ήταν όλο αυτό? Αυτό ήταν όσον αφορά την αρχή της χρονιάς, όπου συμμετείχα σε μια πολύ μεγάλη παραγωγή στο Ιράν. Ήταν μια ιρανική παραγωγή, η οποία όμως ήταν ένα ιστορικό δράμα εποχής, διαδραματίζεται την περίοδο του Βυζαντίου. Βυζάντιο. Μιλάμε και μεγάλη παραγωγή. Τεράστια παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είσαι αυτοκράτορας εκεί. Ακόμα όχι, είμαστε στην περίοδο που είμαι στρατηγός. Και θα γίνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί εντάξει, ο πρωταγωνιστικός ρόλος της σειράς δεν είναι ο δικός μου. Αναφέρεται σε ένα ιστορικό πρόσωπο του Ιράν, της Περσίας, που κάποια στιγμή συναντιέται με τον δικό μου χαρακτήρα, που τότε την περίοδο της συνάντησης είναι στρατηγός, μετέπειτα γίνεται αυτοκράτορας και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η σχέση τους μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Τσακώνεται, τα παίρνει ο στρατηγός και καθαρίζει τον αυτοκράτορα. Πολύ, πολύ. Πού το ξέρεις? Το υπέθεσα. Είναι παιδικά παραμύθια. Εντάξει, αυτή ήταν μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος διαδοχής στο Βυζάντιο, έτσι να τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε κρατήσει λίγο το, πώς να το πούμε, το κομμάτι της κουλτούρας, του πολιτισμού, της θρησκείας μας και όλα αυτά. Υπήρχε μια αρκετά αιματοβαμμένη πτυχή του Βυζαντίου. Πες μας την εμπειρία σου. Να συμμετέχει σε μια ιρανική παραγωγή στην ταινία. Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν την παράδοση που έχει το Ιράν. Παντού λέμε για τον Ιρανικό κινηματογράφο. Δηλαδή είναι πολύ βραβευμένος, έχουν κάνει σπουδαίες ταινίες. Ακόμα και σήμερα, όχι μόνο τα παλιά τα χρόνια. Ένας από τους πιο τελευταίους Ιρανούς σκηνοθέτες, ο Ασκάρ Φαραντί, έχει κερδίσει ήδη 2 Όσκαρ. Οπότε μιλάμε για μια δύναμη κινηματογραφική. Και γενικά στο πεδίο του δράματος, της δραματουργίας, δηλαδή και στο θέατρο και στην τηλεόρασή τους κτλ. Εντάξει, λόγω πολιτικών συνθήκων δεν ίσως έχει καταφέρει να βγει προς τα έξω, να ξεπεράσει τα σύνορά της και να είναι πιο γνωστά τα έργα στην Ελλάδα από τη Φερρυππίν. Αλλά σε πλάνο τον Παναγιώτη, όπως είναι τώρα και όπως ήταν πριν. Δεν μου λες. Και εσύ έμεινες έξω, έτσι. Έμεινες έξω. Ναι, ναι, ναι. Για την περίοδο των γυρισμάτων ήμουνα τους πρώτους 6 μήνες του έτους στο Ιράν. Και πώς ήταν εκεί? Είναι πολύ ωραία χώρα. Καταρχάς είναι αχανέστατη, είναι μια τεράστια χώρα, δηλαδή σκέψου περίπου τη μισή Ευρώπη. Οπότε το τοπίο εναλλάσσεται όπως να φύγεις από εδώ, να πας στην Αγγλία, να πας, ξέρω εγώ, στην Πορτογαλία, στην Πολωνία, δηλαδή ό,τι διαφορετικότητες υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στην Ευρώπη, τα βρίσκεις σε μια χώρα. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί, είναι άλλη κουλτούρα, είναι Πέρσες, είναι Ινδοευρωπαϊκή φυλή. Δεν έχουν σχέση με τα αραβικά φύλλα που ήρθαν από τον Νότο. Και έχουν ένα ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη για τους Έλληνες, που έχει να κάνει με τα χρόνια, τα αρχαία, με τους περσικούς πολέμους και όλα αυτά. Δηλαδή θεωρούν ότι από αρχαιοτάτων ήμασταν το αντίπαλο δέος του πολιτισμού, της κουλτούρας και της ιστορίας. Εσύ ήσουν και ο τυχερός της υπόθεσης. Δηλαδή έχουμε δει σε ταινίες που άλλοι πρέπει να πάρουν πολλά κιλά ή να χάσουν πολλά κιλά. Εσύ να σου ζητήθηκε να αφήσεις γένια και μαλλιά. Ναι, 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 ναι. Καλά, μεταμόρφωση απλή, εντάξει. Δεν είναι. Ναι, ναι, κάτι απλό. Όντως, δεν είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σου λέγανε πάρε 20 κιλά για το γύρισμα της ταινίας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω είναι το εύκολο. Κοίτα, αυτό είναι το εύκολο, όπως λέγαμε και πριν. Δηλαδή, να, εδώ θα κάτσουμε να φάμε λίγο τις πίτσες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Το δύσκολο είναι να τα χάσεις μετά.
Γιατί καλά τα παίρνεις για χάρη ενός ρόλου, το να τα χάσεις είναι το θέμα. Αν σου λέγανε ότι πρέπει να χάσεις τώρα όπως είσαι. Ναι. Πού να χάσεις καλό άνθρωπο. Για κάποιο ρόλο. Σου λέγανε πρέπει να χάσεις περίπου άλλα 10 κιλά. Ναι. Το κάνες. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα μπορείς να δεσμευτείς και να μπεις στη διαδικασία να κάνεις πράγματα για ένα ρόλο. Γιατί και αυτή είναι η χαρά της δημιουργίας για έναν ηθοποιό. Δηλαδή και η μεταμόρφωση και η. Να μπορέσεις να αλλάξεις το σώμα σου, να μπορέσεις να αλλάξεις τη φωνή σου, την εμφάνισή σου. Όλα συμβάλλουν σε μια μεταμόρφωση, όπως είπα, που αποδίδει ένα πολύ πιστικό. Αυτό δεν σημαίνει αποτέλεσμα. Και ηθοποιός όμως. Να μεταμορφώνεσαι, να υποδίεσαι και να μπαίνεις με στους χαρακτήρες. Εντάξει, και είναι τους ένα ρόλους. Πολύ σημαντικό κομμάτι της υποκριτικής. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά σίγουρα είναι ένα, το πιο εντυπωσιακό, να το πούμε έτσι. Αλλά θέλει και πειθαρχία, γι' αυτό είναι στο χαρακτήρα. Θέλει πειθαρχία να χάσεις 10 κιλά. Εμείς παιδευόμαστε 5 με τα 1000 ζόρια. Τώρα δεν έχεις μεταμορφωθεί και πάρα πολύ στους ρόλους που έχεις αναλάβει. Στην Ελλάδα όχι, στην Ελλάδα όχι. Αλλά αυτό που έκανα τώρα, ναι, ίσως ήταν μία από τις πιο έτσι, ζουμερές ερμηνευτικές μου. Όταν σου ήρθε η πρόταση, σου ήταν εύκολο να πεις θα μετακομίσω και θα πάω στο Ιράν για όσο χρειαστεί. Ναι. Ήτανε. Ναι, γιατί ταιριάζει με τον χαρακτήρα μου. Δηλαδή, μου αρέσει η περιπέτεια, μου αρέσει το αναπάντεχο, μου αρέσει η έκπληξη, η ανατροπή. Οπότε, θέλω να πω το γεγονός ότι. Και ήρθε και σε μια περίοδο που λόγω του κορονοϊού και της καραντίνας και εδώ ήταν όλα στάσιμο. Και αυτό και κάπου και ψυχολογικά αισθανόμασταν λίγο περιορισμένοι εδώ πέρα κτλ. Οπότε ήταν μεγάλη διέξοδος να μπορώ να είμαι κάπου απομονωμένα εντός εισαγωγικών, αλλά να κάνω τη δουλειά μου και να αισθάνομαι παραγωγικός. Πάμε στην επόμενη ταινία. Ναι. Τα καινούργια μας. Πάμε στην επόμενη ταινία. Λοιπόν, επιστρέφοντας λοιπόν από το Ιράν, με περίμενε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ξεκινήσαμε να γυρίζουμε μια ταινία στην Ελλάδα, η οποία όμως ήταν ελληνοκινέζικης συμπαραγωγής. Η ιδέα προέκυψε από τον Ορέστη Τσάνγκ, τον αγαπημένο μας φίλο που ο περισσότερος κόσμος τον γνωρίζει από την συμμετοχή του στο Survivor, ο οποίος είχε την εξής ιδέα, επειδή φέτος γιορτάζαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ταυτόχρονα ήταν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κομμουνιστικής Επανάστασης στην Κίνα. Οπότε υπήρξε μια έτσι συγκυρία που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσουμε μια χρονιά ελληνοκινέζικης φιλίας. Με την αρρωγή της Κινέζικης Πρεσβείας γράφτηκε ένα σενάριο, το οποίο το υπέγραψε ο Θανάσης ο Παγώνας και σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παπαθεοδόρου και παραγωγή της Cosmos Visual και Crisis Cinema γυρίσαμε μια ταινία με ελληνικό cast και κινέζικο cast στα πιο ωραία μέρη της Ελλάδος που θα παιχτεί και στην Κίνα και στην Ελλάδα και θα δώσει και πολύ ωραίες εικόνες από τη χώρα μας αλλά θα δημιουργήσει και μια έτσι, πώς να το πω, ένα αναπάντεχο πάντρεμα ναι. Μεταξύ των ηθοποιών της κουλτούρας μας και της σενάριακης. Εκεί παίζεις δύο ρόλους εσύ τώρα, έτσι. Εκεί παίζεις δύο ρόλους. Ένα ρόλο παίζω, αλλά υπάρχει μεγάλο φάσμα ηλικιακό. Α, τον ίδιο. Ναι. Οπότε και εκεί πάλι υπήρχαν με τη βοήθεια των τεχνικών του μακιγιάζ να μπορέσουμε να μεταπηδήσουμε χρονικά σε περίπου 20-30 χρόνια. Από τη στιγμή δηλαδή που ξεκινάει η ταινία μέχρι που τελειώνει. Δεν θα μπορούσες να είναι 20 χρόνια ο ίδιος. Θα έπρεπε να. Ναι, μπορεί και να είσαι. Εντάξει. Ανάλογα ποια ηλικία είναι. Ακριβώς. Και το θέμα είναι και πώς το εκλαμβάνει ο θεατής. Δηλαδή, όλα μπορεί να είναι. Αλλά το θέμα είναι να είναι πιστικό για το θεατή εκείνη τη στιγμή. Ναι, οπότε, αλλά όταν είσαι 20, μετά από 20 χρόνια είσαι 40. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι ίδιος. Ακριβώς. Δεν είσαι. Οπότε πρέπει να δημιουργηθεί η αίσθηση του περάσματος του χρόνου σεναριακά. Και αυτό θέλει προσοχή. Ούτε υπερβολές, γιατί ακριβώς ναι, μέσα από 20-40 ναι, δεν είναι ξαφνικά ότι γέρασες, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να βρεθούν οι διαφορές εκείνες οι οποίες να δείχνουν πιστικά την. Είσαι εφεύρετη στην ταινία, οπότε πρέπει να εφεύρεις κάτι, να είσαι πάντα νέος. Σωστό. Υπάρχει και αυτό. Είμαι επιστήμονας ερευνητής, βέβαια. Εγώ ερευνώ την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα. Και έχεις γιο το Τσάνγκ, έτσι. Έχω γιο το Τσάνγκ. Αυτό, έπρεπε να είμαι πιστικός ότι είναι γιος μου ο Ορέστης. Λοιπόν, για να σας πω δύο λόγια για την υπόθεση. Υπάρχει μια οικογένεια, έχω παντρευτεί την Ελπίδα, η οποία είχε σχέση με έναν άντρα από την Κίνα. Εγώ νόμιζα ότι την εγκατέλειψε έγκυο.
Στην πορεία βλέπουμε ότι τελικά σκοτώθηκε δυστυχώς ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και γεννιέται ο Ορέστης. Εγώ την παντρεύομαι, υιοθετώ τον Ορέστη και κάνουμε άλλο ένα παιδί που υποδίεται η Κωνσταντίνα Κομμάτα, την Ελένη. Η μικρή Ελένη το 2004 εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα γνωρίζει ένα άλλο αγοράκι που έχει έρθει με την οικογένειά του από την Κίνα. Σαν παιδιά γεννιέται ένας πολύ παιδικός και αθώος έρωτας, έτσι, μια φιλία, μια αυτά, που εξελίσσεται λοιπόν σε πολύ έντονο έρωτα και κάποια στιγμή έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και η Κωνσταντίνα θέλει, που υποδίεται την Ελένη, την ωραία Ελένη, θέλει να τα παρατήσει όλα, να ακολουθήσει τον νεότά της κτλ. Εκεί δοκιμάζονται οι σχέσεις, οι οικογένειες. Εγώ είμαι δοσμένος στην τεχνολογία μου και στην επιστήμη μου και χρησιμοποιώ γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και τα εφαρμόζω στον Κινέζο γαμπρό μου, τον οποίο υποδίεται ο Τζετ Τσάο, ένας πάρα πολύ όμορφος και νέος Κινέζος ηθοποιός. Για να τον ελέγξω, να τον κατευθύνω, να δω τις προθέσεις του για την κόρη μου κτλ. Συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ μεγάλες ανατροπές. Έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα. Μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία του μοντάζ και θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα με τον νέο χρόνο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, να πούμε καλή αρχή. Πολύ ωραίο ακούγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Οπότε τώρα θα μείνεις ήρεμος λιγάκι μετά από όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα λες. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτές τις δύο εμπειρίες που ήταν αρκετά σημαντικές για τη δουλειά μου, δηλαδή να είναι κάτι λίγο έξω από τα συνηθισμένα, είχα και εγώ λίγο την ανάγκη να μπορέσω να τις αφομοιώσω, να τις ευχαριστηθώ. Να τις ζήσω περισσότερο. Να τις ζήσω περισσότερο και να μην πέσω με τα μούτρα. Γιατί αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχουμε οι Έλληνες ηθοποιοί. Στη χώρα μας είμαστε μια μικρή χώρα, οι δουλειές δεν είναι πολλές, οι παραγωγές δεν είναι πολλές και αν γίνονται είναι μικρές σχετικά, σε ευελληνικές. Οπότε πάντοτε πρέπει να είσαι μέσα στα πράγματα που λέμε, να βρίσκεσαι, να ακολουθεί μία συνεργασία την επόμενη. Και αυτό καμιά φορά λίγο και σε φθείρει και πώς να το πω, δεν σου επιτρέπει, αυτό που είπες τώρα, ότι να σου δώσουν ένα ρόλο και να πεις να πάρεις 20 κιλά. Και να θέλεις δεν μπορείς να το κάνεις. Διότι εμείς παίζουμε το πρωί, θα γυρίσεις τηλεόραση, το βράδυ θα πας να παίξεις στο θέατρο που είναι άλλος ρόλος και δεν πρέπει να έχει τα 20 κιλά. Και μετά έχει γυρίσματα. Μετά, ναι, ακριβώς, και μετά έχεις να κάνεις κάτι άλλο κτλ. Και έτσι χάνονται τα 20 κιλά που δεν μπορούσαμε πριν. Ακριβώς. Και δεν μου λες τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχεις το περιθώριο να δοθείς ολοκληρωτικά ψυχή και σώματι σε ένα ρόλο. Δηλαδή, να σου πω το πιο απλό, να αφήσεις ένα μουστάκι για ένα χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο αν πρέπει να πας το βράδυ να παίξεις στο θέατρο. Και να μην πρέπει να έχεις μουστάκι. Ναι, ή θα πρέπει να το εντάξεις, Sony και D, επειδή το έχει ο άλλος χαρακτήρας, ας πούμε. Κατάλαβες. Και τώρα που δεν κάνεις, δεν έχεις σκοπό να κάνεις κάτι μέχρι να έτσι περάσει ο πρώτος, όχι μόνος αυτός. Πώς περνάς τη μέρα σου? Α, κοίταξε να δεις. Όχι, το απολαμβάνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να έχω ελεύθερο χρόνο. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να κάθομαι. Θέλω πάντα να καταπιάνομαι με κάτι. Και ένα κρυφό μου χόμπι είναι να κάθομαι να μαστορεύω μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, είμαι λίγο μαστροχαλαστής. Οτιδήποτε να το χαλάσεις για να το φτιάξεις. Η πρόθεσή μου να το φτιάξω. Απλά πάντα περισσεύει μία με δύο βίδες. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Το έχουμε όλοι αυτό. Εντάξει, τώρα είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Περισσεύει μία μόνο. Μία, εντάξει. Έφτιαξε ένα σπίτι, λέει, χθες. Οπότε κασελάκι με εργαλεία και φτιάχνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν το συζητάω, ναι. Έγινες και πρόσφατα νονός. Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν η τρίτη φορά να το πω. Δηλαδή, έχω βαφτίσει την ανιψιά μου και έχω βαφτίσει και την κόρη του καλύτερου μου φίλου. Και φέτος το καλοκαίρι είχα την τύχη να βαφτίσω το κοριτσάκι μιας εξίσου πολύ καλής φίλης. Σου αρέσει τα παιδάκια δηλαδή? Κοίτα, ως νονός ναι. Δεν έχεις σκεφτεί για δικά σου? Φυσικά και το έχω σκεφτεί, αλλά θεωρώ ότι είναι άλλες οι παράμετροι. Δηλαδή νομίζω είσαι πιο κατάλληλη να μας απαντήσεις. Καλά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σαν νονά που είμαι κι εγώ, φεύγεις μετά το βραδάκι και πας σπίτι σου. Ναι. Ως μητέρα? Ως μητέρα δεν φεύγεις, κάθεσαι εκεί. Όλοι σαν νονοί ξεκινάμε και καταλέγουμε να έχουμε και δικά μας παιδιά. Αλλά δεν θα ήθελες να μπεις στη διαδικασία αυτή? Κοίτα, σίγουρα, απλά σε αυτή τη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα αυτή την εμπειρία που είχα, που δεν θα την άλλαζα με τίποτα, που έλειπα για 6 μήνες στο Ιράν, να είχα ένα μικρό παιδί. Άρα θυσιάζεις την οικογένεια για την καριέρα. Εντάξει, δεν είναι ότι το ήθελα διακαώς και το θυσίασα. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο παράδειγμα. Έφερες όμως σε δεύτερη μοίρα. Ναι, αλλά ότι αυτή τη στιγμή απολαμβάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου και την δουλειά μου, ναι, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Οπότε τον έρωτα τον έχεις δεύτερη μοίρα.
Κοίτα, και ο έρωτας νομίζω ότι πρέπει να έρχεται σαν μια έκπληξη στη ζωή. Δηλαδή... Τι θα ήθελες να είναι ο έρωτας μέσα σε όλο αυτό που ζεις? Ποτέ δεν ξέρεις. Ρωτάω, μαθαίνουμε. Φυσικά. Με τα social media γενικά και με το διαδίκτυο έχει σχέση? Εντάξει, όχι πολύ έντονη. Δηλαδή, θεωρώ ότι για τη δουλειά που κάνω θα μπορούσα να έχω πιο έντονη παρουσία, να είμαι λίγο πιο διαχειτικός, να είμαι λίγο πιο γενναιόδωρος με τους ανθρώπους που θα ήθελα να παρακολουθήσουν κάτι από μένα, να με ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει, είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, τα παρακολουθώ, απλά δεν θα... Ας πούμε τώρα, όταν ήρθα το πρωί εδώ στο πλατό, λέω... Να κάνω μια selfie για να την ανεβάσω. Έκανε. Στο πλάτο. Δεν έκανα, όχι. Θα κάνουμε σε λίγο. Δεν μου λες, τα media γενικά όμως σου έχουν φερθεί καλά, πιστεύεις? Α, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε βαθμό που καμιά φορά αναρωτιέμαι και γιατί. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, οκ. Okay, έχουν γράψει κάτι που να σε έχει θυμώσει, να σε έχει εκνευρίσει ποτέ? Όχι. Οφείλω να ομολογήσω ότι πάντοτε. Εισέπρατα συμπάθεια, εισέπρατα υποστήριξη, αγάπη, δηλαδή. Θα έβγαινες ραντεβού με κάποια που σου είχε στείλει στα social media και σου κέντρισε το ενδιαφέρον? Εντάξει, στο βαθμό που θα το έκανε οποιοδήποτε. Άμα ήταν έκπληξη. Όχι, και σένα, άμα σου στέλνει ένα πρόσωπο που... Καταλαβαίνεις ότι είναι ερωτικό και δεν είναι φιλικό. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, δεν το κάνεις έτσι. Καλά, ένα καφέ θα πιεις, δεν ξέρεις. Δεν θα πας για κάτι άλλο. Okay. Αλλά το να πεις μια καλημέρα ή να σου πει ένας άνθρωπος μια καλημέρα και... Σου πει, θες να πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι έξω, να γνωριστούμε από κοντά? Να σου πει, κατά τύχη μένω κάτω από το σπίτι σου. Μπορείς να κατέβεις. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, ιδιαιτέρως να ξέρεις μετά από τόσα χρόνια. Αποθυμένα είναι αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ γιατί χαίρομαι, είσαστε νέα πρόσωπα και χάρηκα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή σας. Γιατί είναι ωραίο. Εντάξει, η τηλεόραση θέλει εναλλαγές, θέλει καινούριο κόσμο, θέλει ξέρεις, να μην παγιώνονται τα πράγματα και να νιώθει ο κόσμος ότι κάτι έχει λίγο παλιώσει και αραχνιάσει. Και... Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε λίγο, παιδιά, στο Breakfast Star έχουμε το Θάνο.